Κυρίες και κύριοι, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ήδη για αυτοάνοσα νοσήματα, όπως αποδείχθηκε από μελέτη που έγινε, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα από πνευμονία λόγω COVID-19. Τα συγκεκριμένα δηλώνει ο επικεφαλής αυτής της μελέτης, τον έχουμε μαζί μας σήμερα, είναι ο κύριος Ευάγγελος Γιαμαρέλος, καθηγητής παθολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γιαμαρέλο, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό πως η φαρμακευτική ουσία ανακύρνα μπορεί να αντιμετωπίσει την πνευμονία από COVID-19, αλλά και το συγκεκριμένο φάρμακο να μειώσει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. Εσείς ήσασταν ο επικεφαλής αυτής της μελέτης που έδειξε ουσιαστικά τη δυνατότητα της συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας. Θέλω να αρχίσω την κουβέντα μας καταρχάς με το πώς προέκυψε αυτή η μελέτη και πότε άρχισε και πότε ουσιαστικά τελείωσε. Δηλαδή, πώς είχατε την πληροφορία για να ξεκινήσετε να μελετάτε τη συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Για μας ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό ταξίδι, το οποίο ταξίδι ξεκίνησε το Μάρτιο του 2020. Τότε λοιπόν, εργαζόμενοι εντατικά όλο το μήνα Μάρτιο του έτους 2020, βρήκαμε ότι στο αίμα του ανθρώπου που έχει πνευμονία και που πρόκειται μετά από λίγες μέρες να επιβαρυνθεί και να χρειαστεί να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κυκλοφορεί σε αυξημένες συγκεντρώσεις μία ουσία που λέγεται Σουπάρ. Από την ώρα που το βρήκαμε και το τεκμηριώσαμε αυτό, από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο 2020, έγινε μία μελέτη σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων αρρώστων, με μία συνεργασία 13 κλινικών από όλη την Ελλάδα, όπου βρήκαμε ότι οι άρρωστοι με πνευμονία, που είχαν αυξημένο αυτό το δίκτυο, αν την ώρα που βρισκόταν η εξέταση αυξημένη, ξεκίναγαν θεραπεία με το φάρμακο ανακύρνα, τότε θα είχαν καλή εξέλιξη. Αυτό είναι που λέμε στις κλινικές μελέτες μία μελέτη φάσης 2, η οποία είχε αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και από την Εθνική Επιτροπή Διοντολογίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν είχαμε αυτά τα δεδομένα, μίλησα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μου έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση για να γίνει μια μεγάλη μελέτη, όπως λέμε πλέον, φάσης 3, όπου η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ελέγχεται σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Η μελέτη αυτή ξεκίνησε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2020 και ολοκληρώθηκε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα το ελληνικό του 2020. Ναι, μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό και το διαβάζουμε κι εμείς, ότι ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο φάρμακο στον κόσμο με ολοκληρωμένη μελέτη φάσης 3. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλετε να μας το εξηγήσετε τι σημαίνει ακριβώς για την ιατρική κοινότητα αυτό, για την επιστημονική κοινότητα? Προκειμένου να αδειοδοτηθεί ένα φάρμακο, χρειάζονται τουλάχιστον 2 στάδια ανάπτυξης. Ένα στάδιο ανάπτυξης που το λέμε μελέτη φάσεως 2, όπου πρέπει να βρεθεί η σωστή δόση και να τεκμηριωθεί η ασφάλεια του φαρμάκου. Και μία μεγάλη μελέτη φάσεως 3, όπου η δραστικότητα του φαρμάκου να συγκριθεί σε σχέση με τους ασθενείς που παίρνουν εικονικό φάρμακο. Αυτό αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κύκλο. Έναν κύκλο που μπορεί κανένας να τεκμηριώσει με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, αφενός την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου για μία πάθηση και βεβαίως την ασφάλεια του φαρμάκου για τους ασθενείς. Αυτός λοιπόν ο κύκλος για το μοναδικό φάρμακο ως τώρα σε όλο τον κόσμο που έχει δοκιμαστεί για την νόσο COVID-19 και που έχει ολοκληρωθεί, είναι και το συγκεκριμένο φάρμακο. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για τη χώρα μας, γιατί έχει γίνει με Έλληνες ερευνητές να προείστανται αυτές τις προσπάθειες. Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 37 κέντρα συνολικά, στην Ελλάδα κάποια από αυτά, και είχατε και μια συνεργασία με ιταλικά κέντρα. Και εδώ έρχεται το εξής ερώτημα. Επιλέξατε να συνεργαστείτε με τους Ιταλούς συναδέλφους σας. Για ποιο λόγο? Καταρχήν να σας πω ότι η συνεργασία η διεθνική ή πολυεθνική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια μελέτη φάσης 3. Άρα δεν μπορούσε η μελέτη φάσης 3 να μείνει μόνο στα ελληνικά σύνορα.
Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε στην εργασία με τους Ιταλούς είναι διότι είναι επιστήμονες, τους οποίους τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, έχουν μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία, είναι διεθνούς κύρους και κατά συνέπεια κανένας επιλέγει να συνεργάζεται ως άμα θέλει να πετύχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα με κάποιους από τους καλύτερους. Και πραγματικά οι συγκεκριμένες 8 κλινικές που επιλέχθησαν από την Ιταλία αποτελούν τις καλύτερες, όχι μόνο αυτές, υπάρχουν βέβαια και άλλες σε άλλες χώρες, αλλά σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζονται ανάμεσα στις καλύτερες που υπάρχουν. Πριν από 2-3 ημέρες, το φάρμακο αυτό, η φαρμακευτική ουσία αυτή, εγκρίθηκε από τον Ιταλικό Οργανισμό Φαρμάκων. Δηλαδή προχωρούν κανονικά οι Ιταλοί να χορηγούν τη συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία σε ασθενείς με COVID, οι οποίοι έχουν πνευμονία, χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και βρίσκονται φυσικά στο νοσοκομείο. Οι Ιταλοί λοιπόν ψηφίζουν ναι στη δικιά σας πρόταση, σε αυτή τη μελέτη που έγινε, ο Ιταλικός αντίστοιχος Ιταλικός ΕΟΦ. Στην Ελλάδα τι γίνεται? Ο ελληνικός ΕΟΦ περιμένει την εγκριτική απάντηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η χώρα μας εντάσσεται στην νομική δικαιοδοσία, μπορούμε να το πούμε έτσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και όπως σας είπα, η μελέτη αυτή έγινε σε συνεργασία, ο σχεδιασμός της, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ο φάκελος για την έγκριση του φαρμάκου πανευρωπαϊκά, όπως γνωρίζετε, έχει κατατεθεί από τις αρχές Ιουλίου 2021. 19 Ιουλίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων το ανακοίνωσε επίσημα και κατά συνέπεια οι ελληνικές ρυθμιστικές αρχές κάνουν αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένες να κάνουν. Δηλαδή να περιμένουν να τελεσφορήσει απόφαση του EMA. Σαφώς. Όμως θέλω να σας ρωτήσω για ποιο λόγο η Ιταλία προχώρησε με τον δικό τους Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και το δίνουν ήδη. Δεν περίμεναν δηλαδή, για παράδειγμα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων? Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν γνωρίζω την νομοθεσία του Ιταλικού κράτους. Εκείνο το οποίο γνωρίζω όμως ό,τι αφορά το ελληνικό κράτος είναι ότι έχει κάνει το μέγιστο το οποίο μπορεί και πώς αποδεικνύεται αυτό. Αφενός περιμένει την απάντηση, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, αλλά γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τα αρμόδια όργανα στην Ελλάδα, έχουν μεριμνήσει ώστε η θεραπεία με το φάρμακο ανακοίνωνα να υπάρχει στον θεραπευτικό αλγόριθμο που εφαρμόζεται στους ασθενείς. Κατά συνέπεια, ίσα-ίσα νομίζω κανένας πρέπει να συγχαρεί τους Έλληνες συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν εσπεύσει και πάρα πολύ νωρίς έχουν συμπεριλάβει στο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 τη θεραπεία με το φάρμακο ανακοίνωνα. Και να πάμε σε αυτή τη θεραπεία ακριβώς για να καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος μας βλέπει. Για να το πούμε με λίγα λόγια, πότε χορηγείται το συγκεκριμένο φάρμακο, πείτε μας, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριά πνευμονία, θα χρειαστεί να είναι στο νοσοκομείο, να νοσηλεύονται ήδη. Πείτε μας λίγο, γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι είναι αυτό το φάρμακο και όταν εγκριθεί προφανώς από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, πώς θα χορηγείτε, σε ποιο στάδιο θα χορηγείτε στους ασθενείς? Αυτό ακριβώς το οποίο είπατε είναι το πιο κρίσιμο. Εκείνο το οποίο ήταν η αγωνία μας από την πρώτη στιγμή ήταν και παραμένει ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε καθόλου και να μην επιτρέψουμε να εξελιχθεί η πνευμονία και να φτάσει ο άρρωστος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, με το που έρχεται ο άρρωστος στο νοσοκομείο, κάνουμε την εξέταση αίματος και μετράμε το βιοδείκτη σουπάρ. Αν ο βιοδείκτης σου πάρει είναι αυξημένος, εκείνη τη στιγμή ξεκινούμε αμέσως τη θεραπεία. Και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε να έχουμε λιγότερους θανάτους, λιγότερες εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που μετά από ένα μήνα έχουν γίνει εντελώς καλά.
ο ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο αφού έχει συμπτώματα προφανώς. Γιατί θα ρωτήσει κάποιος, μα αν βρεθώ θετικό στον κορονοϊό, θα μπορώ να πάρω αυτό το φάρμακο για να μην αποκτήσω συμπτώματα? Τι απαντάτε εδώ? Η απάντηση είναι ότι αυτή η θεραπευτική στρατηγική που σας περιέγραψα, δηλαδή μετράμε το βιοδείκτη, το σουπάρ, και επί αυξημένου βιοδείκτου ξεκινούμε τη θεραπεία, ισχύει αποκλειστικά και μόνο αν υπάρχουν συμπτώματα. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποβληθεί ο ασθενής σε αυτήν την θεραπεία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος που να πιστεύει ότι αν έχει κορονοϊό παίρνει ένα χάπι και σταματάνε εκεί όλα. Ακόμα ένα όπλο στην φαρέτρα των κλινικών γιατρών, και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιαμαρέλο, αυτή τη στιγμή, αφού επιστήμονες, οι Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται ουσιαστικά στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων για τη θεραπεία του COVID-19, βλέπετε από την εμπειρία σας ότι ξεκινάει μια διαδικασία από εδώ και πέρα που θα βγαίνουν συνεχώς περισσότερα φάρμακα κατά του COVID που θα βοηθούν πάρα πολύ, δηλαδή μπαίνουμε πια στην περίοδο των φαρμάκων? Η εξέλιξη της ιατρικής και όλων των νοσημάτων έχει ως ακροπονία ο λίθο της θεραπείας στα φάρμακα. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία στην ιστορία των λοιμόξεων είναι καθοριστικά για να καταπολεμηθεί λοιμός. Η πρώτη είναι η λέξη πρόληψη. Και πρόληψη μπορεί να γίνει με ένα και μόνο εμβόλιο. Και η δεύτερη λέξη είναι θεραπεία όταν ο άρρωστος κολλήσει. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανάγκη τα φάρμακα. Άρα λοιπόν είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι μετά από 21 μήνες στην πανδημία έχουμε σημαντικότατες εξελίξεις και στον τομέα της και στον τομέα της θεραπείας, και αυτό βέβαια μας επιτρέπει να έχουμε την απαιτούμενη αισιοδοξία.